Καλώς ορίσατε στο φτιάξτο μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Θα φτιάξουμε σήμερα ένα κασκόλ. Πολύ ζεστό και πολύ αφράτο για το χειμώνα να μας κρατάει ζεστούς. Βλέπετε, είναι αυτό το κάπως όμπρε σχέδιο. Ξεκινάει με πολύ ανοιχτό γκρι και φτάνει μέχρι πολύ σκούρο γκρι. Είναι εύκολη η πλέξη του, απλά θέλει πολύ χρόνο. Αλλά δύσκολο δεν είναι. Χρησιμοποίησα ένα αντίστοιχο τέτοιο καρουλάκι μαλλί. Ένα χρειάστηκε, όχι άλλη συσκευασία. Είναι μεγάλο άλλωστε, το βλέπετε. Είναι περίπου... είναι 200 γραμμάρια, μάλλον όχι περίπου, το συγκεκριμένο. Και 800 μέτρα. Θα χρειαστούμε τασάρι βελονάκι. Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο νομίζω, ε. Είναι 30% μαλλί, 70% ακριλικό, περίπου, ωραία. Οπότε είναι αρκετά άπαλο και αφράτο. Οι αριθμοί που έχει εδώ στο πλάι, αυτός εδώ ο μεγάλος αριθμός, είναι ο κωδικός του χρώματος. Αυτός είναι ο αντίστοιχος για το ροζ. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τον γκρι. Μπορούμε να κάνουμε και ένα ροζ βέβαια μετά, αφού το έχουμε. Το λέει και η συσκευασία είναι degradé. Έτσι ονομάζεται αυτές οι αποχρώσεις. Και για να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς γίνεται ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ το μαλλί μας, το νήμα. Θα βγάλουμε, ξεκινάει από μέσα προς τα έξω, αυτό είναι πολύ βολικό. Είναι πολύ πιο βολικό από το να πλέκουμε το μαλλί μας απ' έξω προς τα μέσα. Και όπως βλέπετε τα χρώματα ξεκινάνε από τα πολύ ανοιχτά και σιγά σιγά σκουραίνουν μέχρι που φτάνουν στο πολύ σκούρο γκρι. Για να δούμε πρώτα όμως την αρχή του. Βλέπετε, είναι 4 κλωστίτσες μαζί για να σχηματιστεί αυτό το σχέδιο. Οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στο πώς θα περνάμε το βελονάκι, να μην μείνει καμία κλωστίτσα απ' έξω σε κάποια από τις πλέξεις. Αυτές είναι πολύ ανοιχτές και θα δούμε μετά πώς σταδιακά θα σκουραίνουν. Θα ξεκινήσουμε με έναν κόμπο, δεν θα το σφίξουμε ακόμη όμως. Το χρειαζόμαστε αυτή τη θηλιά που σχηματίζεται για το σχέδιό μας. Και ξεκινάμε από 4 πλέξεις αλυσίδα. Θα χρειαστούμε τις 3 για ύψος και μία ακόμη για να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Το κρατάμε πολύ καλά γιατί δεν είναι σταθερός ο αρχικός κόμπος μας ακόμα. Ορίστε λοιπόν οι 4 πλέξεις, οι 3 για το ύψος όπως είπαμε. Ξεκινάμε το σχέδιο. Την τέταρτη πλέξη αλυσίδα έχουμε το βελονάκι μας και τώρα παίρνουμε λίγο νήμα. Το περνάμε μέσα από τη θηλιά που έχουμε σχηματίσει. Παίρνουμε πάλι λίγο νήμα μέσα από τις 2 θηλιές μικρές που σχηματίστηκαν. Λίγο ακόμη νήμα και μέσα από όλες τις θηλιές. Και ξανά το ίδιο, 3 φορές. Η δεύτερη και άλλη μία. Να το βασικό μας σχέδιο. Θα κάνουμε τώρα ακόμη 3 για ύψος. 3 θηλιές. Πλέξη αλυσίδα για ύψος. Και πάλι το ίδιο το σχέδιό μας 3 φορές.
και η τρίτη. Βλέπετε το σχέδιό μας είναι... Ξεκινάει να γίνεται ημικύκλιο. Και συνεχίζουμε τρεις φορές κάθε φορά το σχέδιό μας. Κάνουμε τρεις πλέξεις αλυσίδα κάθε φορά όταν θα φτάνουμε στην κορυφή του τριγώνου μας. Δεν φαίνεται ακόμα τριγωνάκι, τώρα κάπως καλύτερα. Σιγά σιγά θα γίνει πιο ευκρινές το τρίγωνο που θα σχηματίζετε. Τώρα λοιπόν για να συνεχίσουμε. Το γυρνάμε από την άλλη και θα πάμε στην μικρή θηλίτσα που έχει σχηματιστεί στην άλλη άκρη. Το περνάμε μέσα και ξανά τρεις φορές το σχέδιό μας. Μία. Η δεύτερη. Και η τρίτη. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη τρυπούλα μας. Βλέπετε, τρεις φορές το σχέδιό μας. Κάθε φορά που φτάνουμε σε μία κορυφή του τριγώνου, τρεις πλέξεις αλυσίδα για ύψος και συνεχίζουμε τρεις φορές το σχέδιό μας. Και όταν πάμε στην αρχή, πάλι τρεις πλέξεις αλυσίδα για ύψος. Τώρα λοιπόν που είμαστε στην κορυφή, οι τρεις για ύψος και συνεχίζουμε. Είναι νομίζω τώρα πιο ευδιάκριτο το τρίγωνο. Πάμε στην άλλη τριβούλα. Κάτω-κάτω στην ακρούλα θα τη βρούμε. Ωραία. Και έτσι παίρνουμε λίγο νήμα, το περνάμε μέσα. Παίρνουμε νήμα, το περνάμε από τις δύο πρώτες θηλιές. Ξανά νήμα, μέσα από όλες τις πλέξεις. Να το τρίγωνο μας, το βασικό, έχει τρεις τρυπούλες κάτω, τέσσερις πάνω. Και συνεχίζουμε. Τρία για ύψος. Και ένα για να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Τρεις φορές το σχέδιο για κάθε τρυπούλα και προχωράμε στην επόμενη. Εκτός από να φτάσουμε στην κορυφή του τριγώνου, που κάνουμε τρεις φορές το σχέδιο φυσικά, τρεις πλέξεις μόνο για ύψος, πλέξεις αλυσίδα και ξανά στην ίδια τρυπούλα τρεις φορές το σχέδιό μας. Και συνεχίζουμε. Θα σας δείξω σιγά σιγά και πώς θα σκουραίνει το νήμα όσο πάει. Δεν ξεχνάμε να πάρουμε νήμα, ε! Τώρα λοιπόν που είμαστε στην κορυφή,
3 για ύψος. Και συνεχίζουμε. Να το τρίγωνο μας, πιο μεγάλο ακόμη. Σφίγγουμε λίγο ακόμη το κέντρο, να το σταθεροποιήσουμε. Και θα συνεχίσουμε μέχρι το σκούρο σκούρο γκρι. Έχω προχωρήσει το σχέδιό μου αρκετά. Είναι περίπου ένα μέτρο στη μεγαλύτερη πλευρά του. Και είναι και οι άλλες δύο φυσικά μικρότερες πλευρές για να σχηματίσετε το τρίγωνο. Για να δούμε εκεί που σκουραίνει σιγά σιγά, σκουραίνουν τα νήματα. Είναι 7 σειρές πιο σκούρες που έχουν σκουρίνει ήδη. Θα σας δείξω και τα νήματα τώρα. Βλέπετε αυτό εδώ το μικρό κόμπο. Βλέπετε που είναι ήδη κάποια πιο σκούρα από τα άλλα. Για να σκουραίνει σταδιακά και το χρώμα του κασκόλ. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Νομίζω φαίνεται. Είναι 2 άσπρα και 2 γκρι. Ανοιχτό γκρι. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει όλο το μαλλί μας. Μετά από αρκετές ώρες πλεξίματος, να το κασκόλ μας είναι πανέτοιμο. Το κέντρο του το βλέπετε. Έχει σκουρίνει πολύ στο τέλος. Και εδώ στην άκρη έχω το υπόλοιπο νήμα που περίσεψε, το οποίο δεν φτάνει για μια ολόκληρη σειρά πέρα-πέρα. Και θα το κόψουμε. Θα το σταθεροποιήσουμε πολύ καλά. Και το
κασκόλ μας είναι πανέτοιμο. Μας πήρε λίγη ώρα, αλλά δεν ήταν δύσκολο. Είναι εύκολη η πλέξη του, ε. Πώς σας φάνηκε εσάς? Και σίγουρα θα είναι πολύ πολύ ζεστό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να το λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας και αυτό το σχέδιο του κασκόλ. Τολμήστε το αν έχετε λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!